Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές για λάθη που έχουμε κάνει απέναντι στα παιδιά μας, είτε από εγωισμό είτε από άγνοια. Είμαι απλή απάντηση, νομίζω. Είναι παραπέμπω και σε παλαιότερες απαντήσεις και στην προηγούμενη. Πρέπει να πάμε σε ένα πνευματικό και αυτό να το εξομολογηθούμε. Και να γίνουμε μάλιστα και πιο συγκεκριμένοι. Αυτό να το προσέξετε που λέω. Λίγοι έχουν έρθει να εξομολογηθούν κοντά μου και να μου πούν, μα ξέρεις, είναι μεγάλωσα τα παιδιά μου, όπως λέει η Εκκλησία. Η έγνοια μου ήταν μόνο να τα σπουδάσω και να τους γοράσω έναν καλό οικόπεδο στη Δασούπολη. Λίγοι ήρθαν να εξομολογηθούν τούν την ευαισθησία αυτού του ανθρώπου που εκφράζει εδώ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όσοι έχουν παιδιά και δεν τα εμεγάλωσαν, αυτόν εννοεί, φαντάζομαι. Αν καταλάβεις κάτι άλλο, εσύ βοήθαμε. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές. Από τα λάθη. Ναι. Ποιες ενοχές εννοεί? Ότι δεν τα μεγαλώσαμε καλά τα παιδιά μας. Και τώρα αν εννοεί ότι τα αδικήσαμε στην κληρονομιά, δεν συμβαίνει κάποτε και αυτό. Κάποια παιδιά να έχουν αδικηθεί στην κληρονομιά. Ή οι γονείς δεν εφέρθηκαν καλά στα παιδικά χρόνια και άφησαν τραύματα στα παιδιά τους και τα παιδιά, εάν δεν έχουν πνευματικό, συνεχώς θα τους το χτυπούν, θα τους επιτίθενται, θα έχουν πολύ κακή σχέση. Και συνήθως πληρώνει το φορτίο η μητέρα. Και αυτόν το έχω ζήσει πάρα πολύ. Η μητέρα το πληρώνει, διότι αυτή είναι να κάτσει να ακούσει και την κόρη και το γιο. Οπότε, για να μην βυθιστεί στις ενοχές η μητέρα και ο πατέρας, εάν αφορά τον πατέρα η ενοχή, θα πρέπει να ψάξουν, να δουν αυτόν το παιδί μου, ανεξάρτητα αν είναι είτε από λάθη συγκεκριμένα είτε από άγνοια, σε τι το έχω αδικήσει, σε τι το έχω στερήσει. Είναι σε διδασκαλία Χριστού? Είναι κάποια λάθη που έγιναν όταν είμαστε νέοι γονείς και δεν ξέραμε τον νόμο του Θεού? Και ποιος γονιός, ρωτώ τώρα εγώ, ποιος γονιός είχε γνώση του Θεού και του νόμου του Θεού? Εάν εσείς οι γονείς, εγώ λέω οι γονείς της Κύπρου και της Ελλάδος, που είμαστε έναν έθνος, εάν εσείς οι γονείς έχετε, μάνα μου, ενοχές για το ανάγιωμα των παιδιών σας, τι πρέπει να έχουν οι επίσκοποι, τι πρέπει να έχουν τούτοι εδώ οι παπάδες? Γιατί το λέω τούτο? Διότι αν εσείς ιδιαιτέρως τα λάθη από άγνοια, που οφείλονται? Σε ανυπαρξία κατήχησης. Δεν κατηχήσαμε τον λαό μας. Ή αν έγινε κάπου έγινα στα παλαιότερα κάποιες κατηχήσεις, ήταν ηθικολογία των οργανώσεων. Δεν ήταν αγωγή, ασκητική αγωγή. Η ασκητική αγωγή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για όλους μας. Δηλαδή να ασχοληθούμε με τους λογισμούς μας, με τις επιθυμίες μας, με το κυρίαρχο μας πάθος. Πώς να μετανοούμε, πώς να προσευχόμαστε, πώς να συγχωρούμε, πώς να ελεούμε, πώς να συμπονούμε. Πότε τα είπαν αυτά οι επίσκοποι στους παπάδες και οι παπάδες με τη σειρά τους να τα πούν στον λαό? Γι' αυτόν οι γονείς να μετανοούν και οι ενοχές, για να ολοκληρώσουμε την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές που έχουμε για λάθη που έγιναν στα παιδιά μας. Ένας άνθρωπος του Θεού που εκοιμήθη πριν λίγες μέρες, πριν λίγους μήνες, τον οποίο γνώρισα πολύ λίγο,
Αλλά εκείνον το λίγο που τον εγνώρισα, ένιωσα τη χάρη που είχε μέσα, το δοχείο της ψυχής του. Είναι ο μακαριστός γέροντας της Σιμωνόπετρας, Εμιλιανός. Μεγάλος άρχοντας, άρχοντας του Θεού. Και είπε πολλά ωραία πράγματα ο Εμιλιανός. Έναν από τα ωραία που άκουσα και αφορά αυτήν την ερώτηση είναι το εξής. Οι ενοχές είναι χρήσιμες εις το χριστιανό. Προσέξτε το αυτό. Στο χριστιανό είναι χρήσιμες για να τον οδηγήσουν στην εξομολόγηση. Μέχρι την πόρτα της εξομολόγησης, τις ενοχές ας τις χρησιμοποιήσουμε θετικά, όχι καταθλιπτικά. Μετά την εξομολόγηση, αν δούμε και συνεχίζονται οι ενοχές, ή πρόβλημα αν έχουμε ψυχιατρικό ή ο πνευματικός, δεν έκαμε καλά τη δουλειά του. Να μην τα φορτώνουμε όλα στο πνευματικό παιδί. Άρα οι ενοχές δεν είναι τόσο δαιμονικές, όπως πολλές φορές κάνουν οι ομιλητές. Μας βοηθούν στο να αποκτήσουμε το υγιές αίσθημα της ντροπής. Ακόμα και η δημιουργία έχει έναν νόμο που ονομάζεται ο νόμος της ντροπής. Συστέλλεται δηλαδή, το σύμπαν. Συστέλλεται και διαστέλλεται. Λοιπόν, σκεφτείτε η ψυχή του ανθρώπου. Η συστολή αυτή είναι κομμάτι της ντροπής. Αλλά η Εκκλησία δεν μας θέλει ντροπιασμένους και κατσούφιδες. Μας θέλει χαρούμενους. Μας θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουμε λεβεντιά, αρχοντιά, την αρχοντιά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό για να αποκτηθεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ενοχές, είτε προέρχονται από τα παιδιά μας, είτε από άλλες αφορμές, για να οδηγηθούμε ή στην εξομολόγηση, στη μετάνοια πρώτα και μετά στην εξομολόγηση. Αυτού εθαύμαστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτοί.